Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το Hellenica και συγκεκριμένα στο πρώτο ελληνόφωνο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ήδη αρκετοί συνδρομητές με είχαν ζητήσει να αρχίσω να ανεβάζω βίντεο στα ελληνικά με υπότιτλους και με την ίδια θεματολογία. Όπως γνωρίζετε, εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό εδώ το κανάλι, εάν δεν είστε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και το καμπανάκι δίπλα του. Ανεβάζω βίντεο που σχετίζονται με την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Οπότε το πρώτο βίντεο αυτής της νέας σειράς που θα ανεβαίνει σποραδικά ανάμεσα στα άλλα βίντεο που ανεβάζω, όπως είναι το The Mythical Podcast, είναι ο θεσμός της ελληνικής φιλοξενίας. Φιλοξενία. Πρόκειται για έναν όρο που είμαι σίγουρη θα τον έχετε ξανακούσει και όχι ως hospitality όπως μεταφράζεται, αλλά ως φιλοξενία με λατινικούς χαρακτήρες. Φιλώ, αγαπώ τους ξένους. Ξένος στα ελληνικά δεν είναι μόνο εκείνος που προέρχεται από μια χώρα του εξωτερικού, είναι οποιοδήποτε δεν αποτελεί μέλος της οικογένειάς μας και δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με εμάς. Η φιλοξενία λοιπόν είναι η περίθαλψη και η φροντίδα των ξένων. Και οι αρχαίοι Έλληνες μάλιστα θεωρούσαν ηθική υποχρέωση να το κάνουν αυτό όταν κάποιος ξένος αναζητούσε καταφύγιο και κατέφευγε στο σπίτι τους. Είχαν μάλιστα και ως προστάτη των ξένων τον ξένιο Δία, ο οποίος τιμωρούσε όσους παραβίαζαν τους κανόνες της φιλοξενίας. Τώρα θα μου πείτε γιατί χρειάστηκε αυτός ο θεσμός. Οι Έλληνες ανέκαθεν αγαπούσαν τα ταξίδια, κυρίως για εμπορικούς λόγους, αλλά και όχι μόνο. Ακόμα και η γεωγραφία της Ελλάδας, με τα πολλά μικρά νησιά, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και την ικανότητα να βλέπεις πέρα από τον ορίζοντα, ενέπνεαν τους ανθρώπους από την αρχαιότητα να παίρνουν τα καράβια τους και να ταξιδεύουν σε νέους προορισμούς, εξερευνώντας νέες πόλεις και νέους πολιτισμούς. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν Airbnb, δεν υπήρχαν hostels, όπως καταλαβαίνετε, οι ταξιδιώτες βασίζονταν στην φιλοξενία των άλλων. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι η φιλοξενία, ή καλύτερα οι κανόνες της φιλοξενίας, αφορούν και τις δύο πλευρές, και τους οικοδεσπότες και τους φιλοξενούμενους. Οι οικοδεσπότες οφείλουν να παρέχουν κάποια βασικά υλικά αγαθά στους φιλοξενούμενους, να τους ταΐσουν, να τους ποτίσουν και να δημιουργήσουν ένα χώρο στον οποίο θα μπορούν να κοιμηθούν οι φιλοξενούμενοι άνετα. Και κάτι που επίσης πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι με βάση τον αρχαίο θεσμό της φιλοξενίας, οι οικοδεσπότες δεν πρέπει να αντιμετωπίσουν με διαφορετικό τρόπο τον πιο φτωχό με τον πιο πλούσιο, θα πρέπει να φερθούν σε όλους ισότιμα. Ταυτόχρονα, οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να εισέρχονται στο σπίτι κάποιου με σεβασμό. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι ολόκληρη η Οδύσσια του Ομήρου, όπου υπάρχουν άπειρα παραδείγματα για το πώς θα επιβραβευτείς εάν είσαι σωστός οικοδεσπότης, θα τιμωρηθείς εάν δεν φιλοξενήσεις κάποιον, αλλά και εάν ως φιλοξενούμενος φερθείς άσχημα στον οικοδεσπότη. Ο φιλοξενούμενος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οικειοποιηθεί το σπίτι του οικοδεσπότη του, να παραμείνει για περισσότερο διάστημα από ό,τι χρειάζεται και να κινηθεί απειλητικά εναντίον του οικοδεσπότη, είτε λεκτικά είτε σωματικά. Εάν θυμάστε από το επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο του The Mythical Podcast, όπου μιλάμε για τα ηρωικά έπι, οι μνηστήρες ήταν εκείνοι που τιμωρήθηκαν
για την παραβίαση των κανόνων φιλοξενίας από τον ξένιο Δία, ο οποίος είχε μεταμφιαστεί σε γεράκι και πετούσε από πάνω τους για να τους προειδοποιήσει ότι αυτά που κάνουν στο παλάτι της Ιθάκης δεν είναι αποδεκτά. Και ο Οδυσσέας, όταν έφερε τάξη στο βασίλειό του, «My castle, my rules» λένε οι Άγγλοι, διώχνοντας κακήν κακός τους μνηστήρες από το παλάτι, βασικά σκοτώνοντάς τους, δεν είχε κάποια επίπτωση από τον ξένιο Δία. Μπορεί η Πινελόπη και ο Τηλέμαχος να είχαν μια παθητική στάση και να μην τολμούσαν να πατήσουν πόδι εναντίον των μνηστήρων, ωστόσο αυτό δεν τους έκανε καλούς οικοδεσπότες, τους έκανε απλώς δείγματα εκμετάλλευσης. Στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα η φιλοξενία είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Οι Έλληνες είναι πολύ φιλόξενοι, όμως έχουν και πολύ περισσότερους κανόνες στο σπίτι τους σε σχέση ίσως με άλλους λαούς, ειδικότερα στην Δύση. Για παράδειγμα, ένας Έλληνας θα περιποιηθεί πολύ περισσότερο ίσως έναν φιλοξενούμενο, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον ευχαριστήσει. Από την άλλη όμως, αν νιώσει προσβολή από τους φιλοξενούμενους του, τότε τα πράγματα μπορεί να πάρουν άσχημη τροπή. Και να θυμάστε πάντα ότι η ελληνική επικοινωνιακή κουλτούρα είναι κυρίως πιο έμεση. Ένας Έλληνας δεν θα πει με τόση ευκολία κάτι στον άλλον άμεσα, να του πει ότι αυτό και αυτό με ενοχλεί. Θα το δείξει με τη γλώσσα του σώματός του και με τις εκφράσεις του προσώπου του. Οπότε, αν προέρχεστε από μια χώρα της Δύσης, όπου η επικοινωνία είναι κυρίως άμεση, αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει πάντοτε να το θυμάστε. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες διαφορές που ίσως υπάρχουν ανάμεσα στον ελληνικό τρόπο φιλοξενίας και σε εκείνο κάποιου άλλου λαού. Όπως προείπα, οι Έλληνες αγαπούν να φροντίζουν τους άλλους. Οπότε όταν έχουν έναν φιλοξενούμενο, ο φιλοξενούμενος θα τα βρει όλα έτοιμα. Θα υπάρχει ήδη μαγειρεμένο φαγητό για εκείνους, θα βρει στρωμένο το κρεβάτι ή το καναπέ, μια καθαρή πετσέτα να τον περιμένει, ίσως και μια οδοντόβουρτσα, μια οδοντόπαστα, και ο οικοδεσπότης θα τον ρωτάει συνέχεια αν χρειάζεται κάτι άλλο. Από ό,τι έχω ακούσει σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, ισχύει αυτό ακριβώς που λέμε «νιώσε σαν στο σπίτι σου». Παρότι λέμε αυτή τη φράση στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν την εννοούμε 100%. Και αν είστε από την Ελλάδα και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Μας φαίνεται λίγο άβολο ή περίεργο όταν κάποιος που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά αρχίζει και ψαχουλεύει τα πράγματά μας, πάει μόνος του στη κουζίνα, ανοίγει το ψυγείο και αρχίζει και μαγειρεύει ή χωρίς να μας ρωτήσει βάζει πλυντήριο και λειτουργεί σαν να βρίσκεται στο δικό του σπίτι. Ακόμα και αν χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση, νομίζω ότι θέλουμε εμείς να καθοδηγούμε τον φιλοξενούμενο, να κάνουμε πράγματα για εκείνον και μάλιστα μας φαίνεται άσχημο όταν ο άλλος δεν δέχεται τη φροντίδα και την βοήθειά μας. Έχουμε μάλιστα ένα επίθετο, έναν επιθετικό προσδιορισμό για αυτές τις περιπτώσεις. Λέμε εκείνους που δεν δέχονται τη βοήθειά μας, ακατάδεκτους. Νομίζω ότι αυτή η λέξη δεν μεταφράζεται στα αγγλικά. Αυτή λοιπόν ήταν η εισαγωγή μου στην ελληνική φιλοξενία. Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω τις δικές σας απόψεις στα σχόλια. Εάν σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε «μου αρέσει», να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε ήδη κάνει και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με άτομα που θα το βρουν χρήσιμο. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο με κάποια άλλη θεματολογία. Γεια σας!